Το Συμβούλιο Μελιών αποφάσισε να κάνουμε σήμερα μια δράση όσον αφορά τις σχέσεις με την καθαριότητα. Εντάξει, ξεκινήσαμε πριν από 15 μέρες περίπου, κάναμε μια δράση στην περιοχή του Άργους, στην πανέμορφη περιοχή του Προφήτη Ηλία, το μοναδικό ίσως πράσινο που υπάρχει στην Αργολίδα, στο Άργος. Και Μιλάτε για το λόφο ασπίδα. Λόφο ασπίδας, ναι. Εκεί λοιπόν βρήκαμε τόσα πολλά πράγματα που δεν περιμέναμε. Καροτσάκια από παιδικά παιχνίδια, διάφορα. Περίεργο μας φάνηκε, γιατί εντάξει ήταν και μακριά από το Άργος εκεί. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ στον πανέμορφο Νάφλιο, στον Παλαμίδι, να καθαρίσουμε δεξιά και αριστερά. Είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί υπάρχουν κουτάκια, υπάρχουν πύρες, κοκακόλες και είναι λίγο απόκρημνα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε με τα παιδιά εδώ πέρα λίγο προσεκτικοί. Θα ανέβουμε, θα καθαρίσουμε. Να πω και κάτι άλλο που είναι βασικό. Ζήτησαμε λοιπόν να μας επιτρέψει η αρχαιολογική υπηρεσία εδώ, όπως λέγεται η θεωρία αρχαιοτήτων, με ένα χαρτί μας, με ένα μέλη μας, να μας επιτρέψουν να περάσουμε απέναντι και να αφήσουμε τα σκουπίδια μας στην πλευρά που είναι ο δρόμος, που ανεβαίνει ο δρόμος. Και ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσουν. Δεν μας απαντήσαν. Είναι κρίμα δηλαδή. Εμείς είμαστε ένα σύλλογο που βοηθάμε τον τόπο μας εδώ, προσπαθούμε, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως, θα ανέβουμε και θα κατέβουμε πάλι το Παλαμίδι σκαλιά για να προσφέρουμε κι εμείς κάτι καλό στον περιβάλλον. Δηλαδή, συγγνώμη, θα ανεβείτε τα σκαλιά, θα πάρετε τη, θα μαζεύετε από την περιοχή γύρω-γύρω, τι. Όχι, θα ανέβουμε. Ναι. Εντάξει, θα κατέβουμε, γιατί είναι δύσκολο να μεταφέρουμε τα σπίτια ότι υπάρχουν στην τάδη μας. Και θα κατέβουμε να μαζεύουμε ό,τι υπάρχει από τσίγαρα, κουτιά, μπύρες κλπ. Και θα κατέβουμε να τα αφήσουμε κάπου στην πλατεία της Αρβανιτζιάς που μας επιτρέπεται. Τι να κάνουμε. Πάντως, δύσκολη η διαδικασία, γιατί εντάξει, τα σκαλιά είναι και πολλά. Και όσο να είναι, υπάρχει και όπως είπατε το απόκρυπνο και όλα αυτά. Ναι, σίγουρα, δεν πειράζει. Εμείς έχουμε μάθει στα βουνά, έχουμε μάθει στα όρια, έχουμε μάθει στα επίπεδα. Να πω και κάτι άλλο τώρα που είναι βασικό. Όποιος λοιπόν θέλει να έρθει στο Νάφλιο, μας έχουν πει εμάς, σαν αθλητές που είμαστε, οι καρδιολόγοι ότι αν ανέβει στο Νάφλιο, το Παλαμίδι, και σαν ανεβαίνει στα σκαλιά του σπιτιού σου. Και ανεβαίνοντας μετρήσεις τους σφιγμούς σου εδώ, εδώ που τις πιάνει ο καθένας, λέει, όταν είσαι κάτω από 150 σφιγμούς, σημαίνει ότι είσαι καλά καρδιολογικά. Εάν είσαι πάνω από 150, αυτό το λέει ο Στεφανάδης, σε ένα συμβούλιο εκεί που είχαμε κάποια στιγμή, να ανέβεις λοιπόν τον Παλαμίδι για να έχεις κάτω από 150 σφιγμούς σαν αθλητής ή σαν άνθρωπος, δεν έχεις πρόβλημα καρδιολογικό. Όταν είσαι πάνω, ας πούμε, να ψάχνεσαι στην καρδιά σου. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεστ κοπόσεως, το οποίο πρέπει να γίνεται, μακάρι να γίνεται από τον κόσμο και να αποφεύγουμε τους γιατρούς και τα νοσοκομεία. Εσείς όμως γιατί ευαισθητοποιήθηκατε, βλέπετε να υπάρχει θέματα γύρω ναι, θα από σας πω. Ανεβαίνουμε εμείς κάθε φορά που, κάθε μια φορά τους 2 μήνες ανεβαίνουμε και κάνουμε το τεστ αυτό το κοπόσεως που σας είπα και βλέπουμε ότι υπάρχει δεξιά αριστερά, υπάρχουν διάφορα σκουπίδια, τι να σας πω τώρα. Να μας πείτε. Δεν μπορώ να πω και πολλά βάση φυτώσει. Βρίσκουμε λοιπόν διάφορα πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται. Να ανεβαίνει ο τουρίστας, ο Έλληνας, ο άνθρωπος που κάνει διακοπές εδώ πέρα και να βλέπει δεξιά και αριστερά αυτού του είδους τα σκουπίδια. Κρίμα είναι. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα βρίσκουμε συσκευασίες από πατατάκια, πλαστικά μπουκάλια που μπορούν πολύ άνετα να πάμε στο τρένο που έχει εδώ πέρα την ανακύκλωση. Συσκευασίες αλουμινίου, συσκευασίες γυαλιού, βότκα, πάλι εδώ, βότκα στο Λίσνεγερ. Με το περιεχόμενο μέσα. Και το σημαντικότερο είναι τα καλαμάκια, τα οποία έχουν καταργηθεί για αυτό το λόγο. Επειδή ήταν κάτω. Τα πλαστικά καλαμάκια.